Αισθητή μείωση αγγίζοντας ακόμα και το 50% παρουσιάζουν οι παραβάσεις του δακτυλίου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου από τη στιγμή που ο Δήμος έθεσε σε λειτουργία το τρίτο του μάτι που δεν είναι άλλο από τις ηλεκτρονικές κάμερες παρακολούθησης. Αυτό προκύπτει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV αντιδήμαρχος Θωμάς Κρεβετζάκης, εντοπίστηκαν και τα τυφλά σημεία του ιστορικού κέντρου τα οποία θα ενισχυθούν με επιπλέον κάμερες. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το ηλεκτρονικό λειτουργεί και λειτουργεί μάλιστα και πάρα πολύ αξιόπιστα. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ηλεκτρονικής εποπτείας του δακτυλίου προέκυψε ότι οι περισσότερες παραβάσεις προέρχονταν από δίκυκλα κυρίως τροφοδοσίας. Στο δεύτερο χρόνο, ενώ μειώθηκαν συνολικά όλες οι παραβάσεις, δείχνει να υπάρχει μία αύξηση των αυτοκινήτων, αλλά η πραγματική ανάγνωση των στατιστικών είναι ότι πρόκειται ουσιαστικά πάλι για δίκυκλα, τα οποία απλά ένα μεγάλος αριθμός δεν καταγραφόταν λόγω των τυφλών σημείων που είχαν βρει στο σύστημα. Ωστόσο, η απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε συγκεκριμένους εμπορικούς δρόμους της παλιάς πόλης στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων αποτέλεσε ισχυρή απόδειξη πως η 12μηνη λειτουργία του δακτυλίου θα αλλάξει τα δεδομένα στο ιστορικό κέντρο. Όσον αφορά πλέον το χειμερινό δακτύλιο, είμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής. Ο κόσμος ενημερώνεται, φυσικά και μειωθήκαν κατά πολύ οι παραβάσεις και οι είσοδοι στον δακτύλιο. Είμαστε βέβαια σε μια μεταβατική περίοδο μέχρι να εξοικειωθεί ο κόσμος, γιατί δεν έχει ενημερωθεί πλήρως, αν και βέβαια μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται 40 χρόνια περίπου στην πόλη του Ρεθύμνου. Ο δακτύλιος σε 12μηνη βάση θα βοηθήσει και το επιχειρήν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει τους κατοίκους που ζουν εδώ, αλλά νομίζω πως θα βρεθεί και κάποια λύση και για αυτό. Συνεπώς, η ταυτόχρονη ισχύ του χειμερινού δακτυλίου με την εξυγχρονισμένη ελεγχόμενη στάθμευση αφενός θα εξασφαλίσει περισσότερες θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και φετέρου θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις παραβάσεις του δακτυλίου. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί για όλο τον χρόνο. Εντάξει, να υπάρχει ο δακτύλιος μέσα στο κέντρο της πόλης της παλιάς. Το καταλαβαίνω. Περιφερειακά τώρα εδώ πέρα πώς θα κινηθούν τα αυτοκίνητα, πώς θα κάνουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, πώς θα. Μα είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Η τροφοδοσία θα πρέπει να γίνεται πολύ πιο οργανωμένα, γιατί στο κομμάτι της θερινής περίοδου οι εικόνες σε κάποια σημεία αιχμής είναι λίγο τριτοκοσμικής, να βλέπεις την κεντρική σου αγορά γεμάτα αυτοκίνητα, τροφοδοσίας και οι τουρίστες και γενικότερα οι συμπολίτες μας, μια μαμά με ένα καρότσι να μην μπορεί να προχωρήσει το δρόμο. Με τα κυκλοφοριακά αυτά μέτρα, ο Δήμος ποντάρει στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, ώστε να χρησιμοποιούν πλέον στοχευμένα τα οχήματά τους.